Ενώ τα ελαιοργεία της Κρήτης παράγουν τόνους ελαιολάδου σε μια χρονιά που υπό άλλες συνθήκες θα χαρακτηριζόταν χρυσή, οι οικονομικές επιπτώσεις από τη δακοπροσβολή είναι εμφανείς όχι μόνο στους ελαιοπαραγωγούς αλλά και στα ελαιοτριβεία. Όλοι ζημιώνονται, κυρίως βέβαια η ελαιοπαραγωγή, αλλά και οι ελαιοτριβείς. Γιατί σύμφωνα με την συνήθεια των κανόνων που υπάρχει εδώ, η αμοιβή τους να γίνεται με ποσοστό του παραγόμενου προϊόντος, εφόσον το προϊόν αυτό υποβαθμίζεται ποιοτικά, οι τιμές του χαμηλώνουν και άρα το τελικό εισόδημα που εισπράττει ο ελαιοτριβέας για την ίδια παροχή υπηρεσίας, για την επεξεργασία δηλαδή της ίδιας ποσότητας ελαιολάδου, μειώνεται. Είναι ενδεικτικό ότι από 20 ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών και ιδιωτικές μονάδες της Κρήτης που μέχρι πρότινος εκδήλωναν ενδιαφέρον για αγορά ελαιολάδου μέσω του ΣΕΔΙΚ, οι 13 δήλωσαν ότι δεν αγοράζουν. Καθημερινά αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων εκείνων οι οποίες δεν αγοράζουν καθόλου ελαιόλαδο. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων Γιώργο Μπαουράκη, η απώλεια στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε επίπεδο Κρήτης θα είναι εμφανής με τη λήξη της ελαιοκομικής περίοδου. Μετά την φετινή αστοχία, στο ονομάσουμε έτσι ευγενικά και διακριτικά, του ελαιολάδου, ουσιαστικά θα έχει και ένα μεγάλο οικονομικό αποτύπωμα στο περιφερειακό ΑΕΠ τη φετινή ελαιοκομική χρονιά. Εμείς, σαν ΜΑΙΧ, μέσω του παρατηρητήριου τουρισμού, προσπαθούμε να αναδείξουμε, να προωθήσουμε και να τοποθετήσουμε το ελαιόλαδο εκεί που πραγματικά το αξίζει στις ξένες αγορές. Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στο ΜΑΙΧ, ο ΣΕΔΙΚ, σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνουν εκδήλωση για τον πολιτισμό της ελιάς στην Κρήτη. Το ιερό δέντρο της ελιάς που είναι συνδεδεμένο με ιστορίες, με παραδόσεις, με θρύλους, με θεούς, με ημιθέους στο δέντρο της Αθηνάς. Το δέντρο που καλύπτει το 1/4 περίπου της εκτάσεως της Κρήτης, που έχει δώσει επανειλημμένος και διαχρονικά ζωή σε αυτόν τον τόπο και σε όλη την Ελλάδα. Στόχος μας είναι να δείξουμε μονοπάτια και μνημεία και ελαιόδεντρα ιστορικά και αυτό μπορούμε να το μεταβάσουμε μέσα από την νεολαία. Ένα από τα κορυφαία διατροφικά προϊόντα στον κόσμο, δυστυχώς στη σύγχρονη εποχή δεν έχει πάρει τη θέση που του αξίζει και όσον αφορά την εκμετάλλευσή του, την οικονομική και την καλλιέργεια τη σωστή που θα έπρεπε στη σύγχρονη εποχή να έχει. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ελαιοκομείας.